Μιλάμε για την κουζίνα όμως, Αλέξανδρε, και θα σου φέρω στη συνέχεια προϊόντα, όντως για να αντιμετωπίσουμε τους λεκέδες, αυτά τα δύσκολα σημεία, αλλά και το κερί, όπως μας είπε και στα βρούλα. Ειδικά και για το κερί, ξέρεις, που δυστυχώς εμείς έχουμε πολλά λεμόνια, πορτοκάλια στην Ελλάδα, αλλά όπως ξέρεις, κάνουμε εισαγωγή από Χιλή, από Νότια Αμερική και αυτά βέβαια για να διατηρούνται έρχονται με κερί. Άρα νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ καλή ιδέα να έχεις ένα τέτοιο προϊόν για να μπορεί να φύγει το κερί από λεμόνια, πορτοκάλια και όλα τα εσπεριδοειδή. Σε ωραία προϊόντα θα περάσουμε όμως τώρα και θα μου υποσχεθείς ότι θα μου κάνεις το τέλειο σπαγκέτι. Θέλω μακαρονάδα νόστιμη. Να την κάνω και εύκολα όμως. Νόστιμη, και να έχει ιταλικό αέρα. Και θα έχει εντελώς ιταλικό αέρα. Πάμε να φτιάξουμε μια πολύ ωραία μακαρονάδα, σπαγκέτι ολικής με φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, παρμεζάνα ντοματίνια, πέστο τζενοβέζε και καβουρτισμένο κουκουνάρι. Ωραίο. Είσαι έτοιμη? Είμαι λοιπόν, πάρα πολύ έτοιμη. Τα υλικά μας θα τα δείτε, θα περνάνε από κάτω στην οθόνη σας και πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε μια κατσαρόλα με μπόλικο νερό. Εδώ. Έχω αλατίσει το νερό μου. Θέλεις να ρίξουμε μέσα το σπαγκέτι? Θα το ανοίξει εσύ και το βάλει. Έχουμε σπαγκέτι μπαρίλα ολικής. Χρειάζονται 9 λεπτά. Ανοίγει εσύ και εγώ παίρνω το ελαιόλαδο. Τέλεια. Και σε μία σοτέζα θα ξεκινήσω με το κοτόπουλο και θα ψιλοκόψω και λίγο κρεμμυδάκι. Είσαι πολύ καλοκαιρινή σήμερα με τα θαλάσσια. Ναι, έχω καλοκαιρινό μου, να ξέρει. Μ' αρέσει. Αλλά με πειράζουν ότι φοράω σήμερα την ποδίτσα μου και λέω φάρνω στην κουζίνα και θα κάνω και δουλειές. Βλέπετε, όλα τα συνδυάζω εγώ. Άσεις να λένε. Λοιπόν, έχουμε βάλει ελαιόλαδο. Πάμε να βάλουμε το. Όπα. Αυτό ξέρει γιατί γίνεται. Είναι καλό να το πούμε. Είναι τι. Όταν πλένει το τηγάνι σα, μπορεί μέσα να έχει μείνει λίγο νερό. Αυτό επαναστατεί. Άρα θέλουμε πάντα το τηγάνι μα να είναι στεγνό. Είναι ωραίο τύπο αυτό. Κοτόπουλο, πάμε να προσθέσουμε. Λίγο μια κουτάλα κάτι να πιάσουμε. Θέλει ένα πιρούνι τόσο απλά. Πάρα από εδώ. Κοίτα, ανακατεύουμε για να μην κολλήσουμε. Το κάνει εσύ. Λοιπόν, δύο φρέσκα κρεμμυδάκια τα οποία θα τα ψιλοκόψουμε. Και φυσικά θα κάνουμε σάλτσα, πέστο, μπαρίλα, αλλά τζενοβέζε, το οποίο είναι πραγματικά μια σάλτσα που εμένα τουλάχιστον μου αρέσει πάρα πολύ. Όπως βλέπεις έχω βασιλικό παντού, τα κορίτσια έχω φροντίσει εδώ, να έχουμε ωραίο φρέσκο βασιλικό, όπως γίνεται και από 100% ιταλικό βασιλικό και παρμεζάνο ρεμπιάνο pop, προϊόν ονομασίας προέλευσης. Έτσι γίνονται λοιπόν οι πέστο της μπαρίλα. Ανακατεύουμε το κοτόπουλό μας. Το πόσο το ωραία νιώθω που μυρίζω τώρα, έτσι που μου έρχονται αυτά τα αρώματα. Και καλοκαιράκι μου μυρίζει και σπίτι μου θυμίζει και... Έλα, πες ότι... Κοίτα, περάσαμε μια. Περνάμε μάλλον και έρχεται προς το τέλος το λόγο φέτος. Τα κάτω ψέματα, ένας μήνας μας μένει σχεδόν. Αλλά νομίζω ότι έχουμε περάσει πολύ ωραία και φαντάζομαι ότι και εσύ θες τις διακοπές, έτσι δεν είναι? Εγώ θέλω. Δεν ξέρω αν θα έχω το χρόνο για διακοπές, αλλά η αλήθεια είναι ότι όντως είναι όσο πλησιάζει ο καιρός. Δεν σου κρύβω ότι και μέσα από τις συναντήσεις μας εδώ στην κουζίνα, γιατί το φαγητό διαχρονικά φέρνει τον κόσμο κοντά. Εμάς πάντοτε ο χρόνος μας είναι λίγος. Μας φέρνει αλλά κοντά είναι θεωρητικός, ρε εσύ, Αλέξανδρε. Αυτό είναι αλήθεια. Και έχουμε και ο κόσμος μέσα από τις συνταγές που σας δείχνουμε. Εύκολα, γρήγορα, νόστιμα, απλά υλικά, όχι πολλά κόστη. Όπως ακριβώς είναι και να το κάθε φοιτητικό, να χαίρεστε. Αλήθεια αυτό. Κοίτα, εγώ πάντως μέσα από το Instagram μου βλέπω, αλήθεια που πανέω, ότι υπάρχει ανταπόκριση, αρέσουν οι συνταγές μας. Και τα αγαπάνε πολύ. Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Το λέω εγώ. Λοιπόν, έχουμε πέστο alla genovese της μπαρίλα. Ωραία. Θα ανοίξω τη συσκευασία μου. Εντάξει, και πώς είναι. Μύρισε. Τίποτα, παιδιά, είναι σαν να είμαι στο παραθύρι μου ή να είμαι στο μποστάνι μου και να μυρίζω, ρε κοίτα, παιδί μου, τα αρώματα. Ναι. Να σου πω, επειδή έχω πάει στην μπάρμα, στο εργοστάσιο, είναι φοβερό πως πραγματικά ξυπνάνε πρωί, μαζεύουν το βασιλικό και αυτή η σάλτσα που βλέπεις γίνεται μέσα σε 2 ώρες από την ώρα που μαζεύει το βασιλικό. Μάλιστα. Λοιπόν, και εμείς το έχουμε στο δουλάπι μας και εμείς το έχουμε στο ψυγείο μας και εμείς μπορούμε εύκολα να δημιουργήσουμε τα φαγητάκια μας. Για εμάς, για τα παιδάκια μας, για την οικογένειά μας, για τον καλό μας. Γιατί όχι, για την καλή μας. Για την καλή μας, ναι. Λοιπόν, εδώ βάζουμε την πέστο, θα βάλουμε μέσα το ζωμό μας και θέλω να σου πω ότι αυτή η σάλτσα δεν είναι μόνο για ζυμαρικά. Μπορείς να κάνεις μπέργκερ, πίτσα, πάνω σε μπρουσκέτα, να το φτιάξεις σαν μια σάλτσα για μια σαλάτα. Μπορεί να το βάλεις σε ένα μαγειρευτό φαγητό. Ή για τυπάκι. Για τυπάκι και βέβαια.
Φαντάζομαι λοιπόν... να βλέπω εγώ την Ιουλά ή να βλέπω τώρα το Λόβιτ, ας πούμε, να είμαι στο σπίτι μου. Προσέξτε, φίλες μου ή και φίλοι μου, να είστε στο σπίτι και να λέτε να... λίγο να τσιμπολογήσω τσακ, με την. Μια μπρουσκετούλα. Με την εκπομπούλα. Λίγο πάνω, ένα ντοματίνι. Τέλεια. Λίγο αλαντικό. Λοιπόν, εδώ το κοτόπουλό μας, επειδή το έχω κόψει σε μικρά κομμάτια, τι γίνεται. Γίνεται αρκετά γρήγορα. Μέχρι λοιπόν να βράσουν στα 9 λεπτά τα ζυμαρικά μας. Θέλεις να βάλω αλάτι. Είναι έτοιμο. Εδώ θα μου βάλεις λίγο δεν αλάτι και λίγο πιπέρι. Εδώ θα βάλω όχι. Λίγο. Εδώ είχα βάλει εγώ αλάτι, δεν πειράζει όμως, δεν παθαίνει κάτι. Εδώ θα μου βάλεις όμως λίγο αλάτι και λίγο ψυχοτριμμένο πιπέρι. Mm-hmm. Το θέλω. Θα αρχίσει τώρα. Αχ, να μου και τη μουσική που μου αρέσει εμένα. Αυτό. Θέλουμε τη μουσική μας. Θα ρίξουμε μέσα ντοματίνια και κουκουνάρι. Τα είπα ανάποδα, είδες. Τα λες ανάποδα, αλλά τα κάνεις ορθά. Οπότε. Έτσι. Πες ό,τι θες, Αλέξανδρε, εγώ καταλαβαίνω. Τουμ, τουμ. Κοίτα εδώ. Λοιπόν, εκτός αλλά πέστω αλλά τζενοβέζε, θέλω να σου δείξω ότι υπάρχει. Καταρχήν, αν κάποιο είναι vegan, έχει πέστω μπαζίλικο vegan. Υπάρχει. Δεν το θυμάμαι ξανά. Πέστω. Πέστω. Θα σου πω άλλο, θα σου πω άλλο. Πέστω μπαζίλικο πιπεροτσίνι ναι. Για καυτερά πράγματα, γιατί έχει πιπεριά καυτερή. Ωραίο το καυτερό. Εντάξει, το και έχουμε και δύο κόκκινα. Πού τα βρίσκω, έχουμε πέστω λα καλαμπρέζε και το κλασικό πέστω ρόσο. Πού τα βρίσκει σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Πολύ ωραία. Τόσο εύκολο, τόσο απλά. Θα πάρει και τα ζυμαρικά σου, αν θε ολική άλεση ή οποιοδήποτε άλλο ζυμαρικό τη μπαρίλα. Και όπως είναι τώρα, αυτό εδώ, να μαγειρευτεί πολύ. Το κουκουνάρι όχι, το βάζεις προς τελευταία στιγμή. Εγώ το έβαλα λόγω τηλεοπτικού χρόνου. Και κάπου εδώ, όπως είναι έτσι, έχει γρασία μέσα το πέστο, βάζουμε τα ζυμαρικά μας. Εγώ τα έχω βράσει. Ωραία. Θα έρθουμε λοιπόν εδώ, θα πάρουμε και ένα πιρούνι να δεις, να τα ανακατέψουμε καλά. Ναι, αυτό εδώ. Και τελευταία στιγμή, τι θα βάλουμε, παρμεζάνα. Θα λιώσει τώρα, αυτή θα γίνει μια κατάσταση ωραία. Όχι, παιδιά, όταν εδώ... λιώνει το τυράκι από πάνω. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Το παντρεύονται, βλέπει, δεν είναι. Βλέπει, και θέλει να έρθει να φάει. Έχω καταλάβει είναι τι συμβαίνει. Έτοιμος, είναι έτοιμο, τον βλέπω εγώ το φίλο μου. Γελάει. Παίζει λίγο αδιάφορο, αλλά όλοι ξέρουμε. Έλα, μπείτε. Μα τι δεν θα τώρα εδώ. Η ομάδα μου ζωντανεύει παιδιά στην κουζίνα. Να το πάρω κάπω που στον καναπέδι είναι έτσι. Δεν ξέρω. Έχουμε ξεκινήσει το κουτσουμπολιά και πέρα είμαστε και τρεις ασούρια. Κοίτα, από τη στιγμή που έχω και χάρη. Έλα, χάρη, έλα, έχω και χάρη. Πας με τη μύτη. Έχω χάρη στην κουζίνα εδώ, μάνα, Παναγιώτη. Έχεις και χάρη στην κουζίνα, μαγειρικά. Χάρη έχω εδώ. Λείπει όμως, εντάξει, σήμερα λόγω της απεργίας λείπει και το άλλο μας κορίτσι. Δεν πειράζει, φαντάζομαι που μας βλέπει. Μας βλέπει, παιδιά μου, στην μήνυμα. Παιδιά, να ξέρετε στα τραπέζια, πάντα στο κέντρο κάθεσαι, γιατί τσιμπάς και από τη μία παρέα και από την άλλη. Και λες, μα εγώ τι τσίμπησα εδώ. Εάν σου πω ότι ποτέ δεν κάθομαι στο κέντρο, δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Άσε, άσε τώρα. Ωραία, στην κεφαλή. Εγώ και την νεολαία. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε, τελευταία στιγμή, μέσα στη σωτέζα μας, θα ρίξουμε την παρμεζάνα. Μπόλικη, μην τη λυπηθείτε, να ανακατέψουμε. Και όπως είναι, θα σερβίρουμε ζεστά. Ωραία. Να πούμε στον κόσμο ότι τρέχει και διαγωνισμό στο Instagram μας. Πώς σωστό. Είναι η τυχερή, για να δω. Πού κοιτάζω, ρε παιδιά. Πέντε είναι η τυχερή. Πέντε είναι η τυχερή. Λοιπόν, θα κερδίσουν. Λοιπόν, τι θα πεις. Εσύ. Έλα, θα κερδίσουν ένα ωραίο κουτί με όλες τις σάλτσες της μπαρίλα, πέστο και φυσικά θα έχει και ζυμαρικά μέσα για να δοκιμάσουν τις συνταγές μας. Πολύ, πολύ ωραίο δωράκι. Πολλές συνταγές θα βρείτε στο Άλεξ Παπανδρέου στο Instagram μου. Ο επαγγελματίας, εκεί ο Παναγιώτης, ξεκίνησε να τρώει. Με αυτές τις σάλτσες. Τι ωραία που περνάμε, ρε παιδιά. Γιατί είναι έτοιμες, μπαμπάμ, κατευθείαν. Κάνεις την μετάλλα με το χάρι. Και λες με το πρόβλημα για ώρα να σου φτιάξεις. Λοιπόν, θα φτάσεις γιατί ο χρόνος δεν μας φτάνει. Θα περάσουμε σε σύντομες διαφημίσεις. Λοιπόν, με τις υγείες σας, να είστε καλά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι.